Καλημέρα. Είμαστε στην Αγία Εφημία, τέταρτη μέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έφτιαξαν την περιοχή. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι ανάγκες έχει ο κόσμος και τι πρέπει να γίνει. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κ. Παναγής Αφυράτος, ο οποίος είχε και την ευγενή καλοσύνη να μας καλέσει σήμερα στην Αγία Εφημία για να δούμε ειδήσεις όμως τι συμβαίνει, καθώς επίσης και ο επιχειρηματίας ενοικιαζομένων δωματίων, ο κ. Διονύσης Αλεξάτος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Διονύση Αλεξάτο, που από ό,τι είδαμε έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Κύριε Αλεξάτο, πείτε μας τι συμβαίνει, τι έγινε εδώ πέρα, τι πάθατε εσείς, από πού είναι η αιτία του κακού. Κοιτάξτε, αν δείτε, εγώ όταν έκτισα το κτίριο αυτό και φτιάχνει την επιχείρηση αυτή πριν περίπου 30 χρόνια, ο πατέρας μου είχε πει ότι ποτέ δεν είχε τρέξει από εδώ πέρα και από το σημείο που έτρεξε τώρα. Οπότε είναι προφανώς ότι από τη στιγμή που γίνανε τα έργα επάνω με τις κεραίες, οι ανεμογεννήτριες, το περιβάλλον αλλοιώθηκε και τέλος πάντων η ροή του νερού αναγκαστικά, εφόσον επήγαν και επέλεξαν στο ψηλότερο βουνό που στους Γρόποδες υπάρχει, το χωριό μας, που είναι 1100 μέτρα, να φτιάξουν 28 ανεμογεννήτριες, οι οποίες η κάθε ανεμογεννήτρια έχει περίπου το μέγεθος ενός γηπέδου, να τσιμεντώσουν δηλαδή μια έκταση τεράστια, η οποία βρίσκεται πάνω στην κορυφή του λόφου, μιλάμε για 1100 μέτρα. Το νερό αυτό, το οποίο είναι όπως και να το κάνουμε και με μια απλή, με μια σιγανή βροχή, μιλάμε για τεράστιες ποσότητες, κατεβαίνουν μια πλαγιά 1100 μέτρα. Στους πρόποδες του βουνού υπάρχει το χωριό μας και οπωσδήποτε μετά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα δίλημα. Ή εμείς πρέπει να φύγουμε, είτε οι επιχειρήσεις είτε τα σπίτια μας, ή να γίνει η εφαρμογή της μελέτης, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος αυτός, ο οποίος έφτιαξε τα έργα, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι για να πάρει την άδεια υπήρχε μια μελέτη αποκατάστασης του περιβάλλοντος, του χώρου, έργα αποστράγγιξης και διάφορα άλλα έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν. Ποιος θα επέβλεψε την εφαρμογή αυτών των έργων πριν αρχίσει να γίνει αυτή η μεγάλη καταστροφή, που βέβαια στο βωμό της πράσινης ενέργειας, ας πούμε ότι γίνεται καλός. Γιατί να μην είμαστε και ρομαντικοί, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, η πράσινη ενέργεια. Αλλά υπάρχει και ένα τουριστικό χωριό, ένα στολίδι της Κεφαλονιάς, που πραγματικά είναι ένας πνεύμονας, μιλάμε για μια οικονομική δύναμη μέσα στην περιοχή μας, η Αγία Εφημία. Και τώρα έχουμε το δίλημα, ή να φύγουμε, ή να κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας, να πάρουμε τα σπίτια μας, να τα πάμε κάπου αλλού, να μας απαντήσουν όμως επίσημα. Το κράτος να μας πει, κύριοι, σταματήστε. Άρα λοιπόν είναι θέμα κράτους πλέον, όχι, δεν είναι να φύγετε εσείς, είναι θέμα κράτους να εφαρμοστεί μελέτη, να υποχρεωθούν. Η οποία υπήρχε και δεν εφαρμόστηκε. Είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο χωρίς να υπάρχει μια μελέτη αποκατάσταση. Απλώς δεν εφαρμόστηκε. Λοιπόν, είναι απλό τότε να εφαρμοστεί, η μελέτη αποκατάστασης των ζημιών που έχουν κάνει. Διότι μιλάμε, άσε που ήταν και λάθος η επιλογή, 1100 μέτρα σε μια πλαγιά. Να σας ρωτήσω κάτι. Στις πρόποδες υπάρχει το χωριό μας. Για το όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτά είναι τελείως. Εσείς εδώ τι ζημιά κάνατε. 9 δωμάτια είδα, έχουν αδειάσει τελείως από έπιπλα κλπ. Μιλάμε, έχουν τελείως καταστραφεί. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Και φυσικά πρόκειται για μια επιχείρηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο η αποκατάσταση. Γονατίζει. Είναι και ότι αν δεν γίνει εφαρμογή αυτή τη μελέτη, που κάπου είναι θαμένη και που κάποιοι φυσικά βγάζουν τώρα χρήματα από αυτά που φτιάξανε, να υποχρεωθούν ή να τους υποχρεώσει το κράτος τελικά. Να ρωτήσω κάτι, εσείς απογραφήκατε εδώ, έγινε απογραφή για τις ζημίες που έχετε πάθει. Εντάξει, ήρθε κάποιος κύριος από τη Δημαρχία και έγραψε ότι έγινε ολική καταστροφή. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στα δωμάτια, τα πράγματα είναι όλα έξω και μερικά θα τα δείξουμε τα πράγματα για να δει. Τα οποία είναι μερικά, τα οποία είναι ελάχιστα, είναι δηλαδή αυτά ίσως τα. Δεν υπάρχει οικοσκευή. Την οικοσκευή την πήγαμε σε κάποιες αποθήκες να προσπαθήσουμε να περισσώσουμε κάτι από αυτά, διότι πρόκειται για μια περιουσία. 30 χρόνια δουλειά είναι εδώ μέσα. Εγώ δούλευα στην Αμερική, εδώ δούλευα σε πλοία, είμαι. Τόσα χρόνια κάτοικο σε. Πρόεδρε, τι γίνεται, βλέπουμε ακόμα τα πράγματα είναι δύσκολα. Κύριε, είναι η τέταρτη μέρα μετά την αεροποντή που είχαμε εδώ στην Αγία Εφημία. Όπως βλέπετε τα πράγματα είναι ακόμη πολύ χάλια. Διότι δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν είναι καμία ενέργεια, δεν έχει έρθει κάποιος. Δεν έχει γίνει ενέργεια μεγάλη. Ήθελε σήμερα κάτι. Τα μηχανήματα να είναι εδώ. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα μηχάνημα. Δεν υπάρχει μηχάνημα σήμερα. Σήμερα τα πράγματα είναι έξω. Ακόμη δεν έχει έρθει μηχάνημα εδώ πέρα τέτοια ώρα, 12 η ώρα που είναι, και δεν έχει έρθει μηχάνημα. Ή πρέπει τα μηχανήματα να είναι εδώ σήμερα να κάνουν
κάνουν έργο, να βγάλουμε τη λάσπη και με το νερό που ρίχνει να μπορέσουν να καθαρίσουν οι δρόμοι. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τίποτα σήμερα. Δεν βλέπω σήμερα. Εχθές επληροφορήθηκα από την περιφέρεια ότι θα στείλει ο κύριος Δρακουλόπουλος κάποιο μηχάνημα εδώ πέρα. Θα στείλει κάποιο μηχάνημα με ένα αυτοκίνητο να πάρει κάτι λάσπες και το ένα και το άλλο, αλλά έχω μάθει πως ξεμπαζώνει κάπου εδώ στα Δρακοπουλάτα. Το οποίο επισκέφθηκα και τα θέματα, πήγα το μισόδρομο γιατί δεν μπορούσα να ανεβώ με το αυτοκίνητό μου και είναι σε πολύ αθλία κατάσταση. Άλλη μία νεροποντή να έρθει, είμαστε τελειωμένοι τέτοια. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα έρθουν τα μηχανήματα, έτσι. Ναι, αλλά ακόμη δεν έχουν έρθει γιατί ξεχώνουν τα δρακοπουλάτα. Επίσης υπάρχει και η ανάγκη άτλησης υδάτων από σπίτια και λοιπά, από ό,τι βλέπω. Ναι, έχουμε άτληση υδάτων, έχουμε λάσπες μέσα σε αυλές και το ένα και το άλλο. Ναι. Το οποίο ζητάμε από την πολιτεία να μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να διολύσουμε αυτό το υλικό. Ναι. Πού θα πάει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, έχουμε καλή δύναμη και πάλι. Θα πρέπει να συμπληρώσω ότι η άτληση υδάτων έγινε με δικά μας έξοδα. Επήγαμε σε ιδιώτη. Το είδα γιατί ήμουν εδώ και τα έβλεπα τα πράγματα. Απευθυνθήκαμε σε ιδιώτη και έβγαλε 20 βιτιοφόρα από εδώ πέρα έχει βγάλει. Και πάλι θα ξαναβγάλουμε κι άλλα. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς...